και διακαείς πόθος της οικογένειας. Να ξεκινήσουμε με το τροχαίο πρώτα και μετά με τη ληστεία. Βεβαίως. Είναι να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το κινητό του Παντελή Παντελίδη, ένα κινητό που παραδόθηκε στην οικογένεια το ίδιο βράδυ που συνέβη το τροχαίο, στις 18 Φεβρουαρίου δηλαδή του 2016. Ένα κινητό που από τη στιγμή που και η μητέρα του Παντελή αλλά και ο αδελφός του, ο Τριαντάφυλλος, το πήραν στα χέρια τους, ανακάλυψαν ότι δεν έχει τίποτε μέσα. Δεν υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχουν κλήσεις, δεν υπήρχε καμία καταγραφή το κινητό. Αυτά όμως μπορεί να ανακτηθούν από την με εντολή εισαγγελέα. Σε ένα χρόνο, ακριβώς. Σε ένα διάστημα. Εκεί λοιπόν, εκεί είναι το θέμα τώρα, κύριε Τσούκαλη, ακριβώς. Η οικογένεια λοιπόν έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει πλέον την υπόθεση να δοθεί μια εντολή στην εταιρεία, την κινητή τηλεφωνία, στην οποία ανήκει ο αριθμός του κινητού του Παντελή Παντελίδη, προκειμένου να κρατηθούν τα αρχεία που είναι καταγεγραμμένα μέσα στο κινητό. Παραδόθηκε από την Τροχέα Ελληνικού μαζί με άλλα αντικείμενα που παραδόθηκαν στην οικογένεια, το ρολόι του Παντελή και κάποια άλλα πράγματα. Ταυτότητα. Τα ρούχα, η ταυτότητα, το διαβατήριο. Λέω συγκεκριμένα, γιατί τις επόμενες ημέρες θα δούμε πολλά να συμβαίνουν σε σχέση και ακόμη με αυτά και με την ταυτότητα και με το διαβατήριο του Παντελή Παντελίδη. Αλλά να σταθούμε λίγο στο κινητό. Τι συμβαίνει τώρα? Η κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κρατά τα αρχεία για ένα έτος. Που σημαίνει ότι όσο πλησιάζουμε στις 18 Φεβρουαρίου του 2017. Ό,τι λέμε είναι αλήθεια, κύριε Τσούκαλη. Που ακριβώς κλείνει ο ένας χρόνος από το θάνατο του Παντελή, η εταιρεία πλέον δεν έχει καμία υποχρέωση να κρατήσει αυτά τα αρχεία. Αυτομάτως σβήνονται από τα δεδομένα που έχουν στους κεντρικούς υπολογιστές τους. Η οικογένεια λοιπόν επιθυμεί και ελπίζει ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα το αργότερο θα έχει δοθεί αυτή η εντολή, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή με ποιους συνομίλησε ο Παντελής Παντελίδης, τι μηνύματα αντάλλαξε, τι υπήρχαν μέσα στο κινητό του από άλλες υποθέσεις που αφορούσαν τον Παντελή, είτε ήταν στον χώρο του τραγουδιού, είτε προσωπικά του μηνύματα. Θέλουν λοιπόν η οικογένεια να γνωρίζει, γιατί θεωρούν ότι μέσα από αυτό το κινητό θα βγουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη λίγο πριν το τροχαίο. Και αυτή η οικογένεια με το Γολγοθά που έχει τραβήξει, θα πρέπει να πούμε, το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ στην εκπομπή, Ζήνα, ότι έχει δείξει τέτοια αξιοπρέπεια που πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια. Και οι οικογένειες των άλλων δύο κοριτσιών έχουν δείξει αξιοπρέπεια. Βεβαίως, και που έχουμε διαφωνήσει κάποιες στιγμές είναι σε σχέση με τη Μίνα και κάποιες αναρτήσεις της. Όχι για την αξιοπρέπεια. Ξέρεις, η αξιοπρέπεια δεν αγοράζεται ούτε επαιτείται. Απλώς οι σιωποί τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με τον βουβό τον πόνο τους, παρότι χάσαν το παλικάρι τους, ένα νέο παιδί με αυτές τις συνθήκες. Εμένα πραγματικά δεν τους έχω γνωρήσει ούτε. Δεν σας κρύβω. Ούτε δημόσια σχέση τους κάνεις. Ακριβώς. Εάν τους γνωρίζετε θα είχατε ακόμη περισσότερο. Ρούλα μου, δεν τους έχω συναντήσει ποτέ. Όπως δεν είχα συναντήσει και το συγχωρημένο τον παλικάρι. Όμως οφείλω να πω ότι γενικά η στάση τους μου έχει δώσει την αίσθηση ότι πρόκειται για αξιόλογους ανθρώπους και πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία να τους συλληπιθώ μια φορά που χάσαν το παιδί τους.